Στο Νότο, ένας άλλος δικτάτορας προσπαθούσε να αποδείξει ότι και αυτός ήταν πρωταγωνιστής στις εξελίξεις. Οι προσπάθειές του να κάνει αισθητή την παρουσία του με την επίθεση εναντίον της Γαλλίας που κατέρεε από τα γερμανικά χτυπήματα και με την επίθεση εναντίον των Βρετανών στην Αφρική απέτυχαν. Στο μεταξύ, το Ιταλικό Γενικό Επιτελείο επεξεργαζόταν σχέδια επίθεσης εναντίον της Ελβετίας, της Γιουγκοσλαβίας και της Ελλάδας. Τελικά, η Ελλάδα απέμεινε ο μοναδικός στόχος των Ιταλών. Στις 28 Οκτωβρίου 1940, τα Ιταλικά στρατεύματα, μετά την απόρριψη του τελεσίγραφου από τον Έλληνα Πρωθυπουργό Ιωάννη Μεταξά, εισέβαλαν στο ελληνικό έδαφος από την Αλβανία με στόχο να καταλάβουν τα Ιωάννινα και την Καστοριά και στη συνέχεια να κινηθούν νότια. Εδώ ραδιοφωνικό σταθμός Αθηνών. Έκτακτον ανακοινωθέν. Κατά την διάρκεια της ημέρας, οι Ιταλικές δυνάμεις ποικίλης ισχύως εξεκολούθησαν προσβάλλουσε η μετέρας δυνάμεις αμυνωμένας στεναρός. Αγών ενετοπίστη επί μεθορίου γραμμής. Τα ελληνικά τμήματα προκάλυψης, αν και ολιγάριθμα, κατόρθωσαν να συγκρατήσουν την Ιταλική επίθεση και με την επιτυχή ολοκλήρωση της επιστράτευσης, ο ελληνικός στρατός πέρασε στην αντεπίθεση. Σύντομα, οι επιτιθέμενοι εκδιώχθηκαν από το ελληνικό έδαφος και οι Έλληνες πήραν την πρωτοβουλία των κινήσεων. Οι πόλεις της Βορείου Ηπείρου καταλαμβάνονταν η μια μετά την άλλη. Τον Ιανουάριο και τον Φεβρουάριο, οι επιχειρήσεις που διεξάγονταν κάτω από ιδιαίτερα δυσμενείς καιρικές συνθήκες αποτελματώθηκαν. Το Μάρτιο του 1941, η αιαρινή επίθεση που εξαπέλυσαν οι Ιταλοί υπό την καθοδήγηση του ίδιου του Μουσολίνη απέτυχε. Ήρθε η ώρα να παρέμβει ο Χίτλερ για να σώσει τον εταίρο του που κινδύνευε.